να καλημερίσουμε. Καταφέραμε και τον εντοπίσαμε τον αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τον κύριο Μπεναρδάκη. Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας πήραμε τηλέφωνο και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε για αυτό το καινούργιο τους καταλόγους με τις αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων που δημοσιεύτηκαν στη Διάβγεια. Είναι ένα άλλο θέμα. Παρασκευή βράδυ μπήκαν στη Διάβγεια και να μας εξηγήσετε πώς θα εφαρμοστεί, αυτό το νέο μισθολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Πώς θα εφαρμοστεί? Καταρχήν είναι ο νόμος για το μισθολόγιο, ο οποίος ψηφίστηκε στις αρχές του Δεκεμβρίου. Είναι η εγκύκλειος. Αυτό που δημοσιεύθηκε στη Διάβγεια είναι η ενημερωτική συγκεκριμένη εγκύκλειος, η οποία πηγαίνει στις οικονομικές υπηρεσίες όλων των φορέων του δημοσίου. Τώρα, τι είναι το καινούργιο μισθολόγιο του δημοσίου? Το καινούργιο μισθολόγιο έχει μια βασική παράμετρο, το ξεπάγωμα της εξέλιξης στα μισθολογικά κλιμάκια. Εξέλιξη που είχε παγώσει τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτό το ξεπάγωμα και η επανένταξη όλων των δημοσίων υπαλλήλων των σημερινών στα νέα μισθολογικά κλιμάκια, με τη νέα διάρθρωση που έχουν, δίνει κάποιες αυξήσεις και κάποιες μειώσεις. Από πότε οι δημόσιοι υπάλληλοι, από πότε θα δουν στην τσέπη τους έστω μια μικρή αύξηση? Από το Γενάρη αυτόν. Αυτό πρέπει να έχει μπει, επειδή ο μισθός προκαταβάλλεται, από τους περισσότερους πρέπει να μπει στις 13 του μηνός, από τις 13 Γενάρη, δηλαδή. Ναι. Από αυτό το μήνα, τέλος πάντων. Υπάρχουν αυτές οι αυξήσεις, θέλω να διευκρινίσω, είναι οι αυξήσεις όχι μισθολογικής πολιτικής, γι' αυτό δεν είναι και μεγάλες. Είναι αυξήσεις που προέρχονται από την επανακατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια. Και αυτές τις αυξήσεις βεβαίως είναι από μικρές, από 15 ευρώ περίπου έως 60-65, 70, ίσως και λίγο παραπάνω. Κύριε Υπουργέ, για αυτές τις αυξήσεις υπάρχει μια κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ότι επί της ουσίας είναι αυξήσεις σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή σε διευθυντές, ανθρώπους που είναι θέση ευθύνης, που είναι δικοί σας άνθρωποι, και για να πάρουν αυτοί οι αυξήσεις μειώνεται τους μισθούς σε άλλους δημοσίους υπαλλήλους που είναι απλοί δημόσιοι υπάλληλοι. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική? Απαντάω ότι είναι τελείως εκτός τόπου και χρόνου. Πρώτα απ' όλα δεν πρόκειται για αυξήσεις επανακατάταξης σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και όχι σε κάποιους μόνο. Πρώτον. Δεύτερον, είναι γεγονός ότι υπάρχει αύξηση. Υπάρχουν αυξήσεις στα επιδόματα ευθύνης, δηλαδή στα επιδόματα των διευθυντών, προϊσταμένων τμήματων και γενικών διευθυντών. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά αυτοί οι γενικοί διευθυντές είναι οι διευθυντές της ιεραρχίας. Δεν πρόκειται για διευθυντές που έβαλε η σημερινή κυβέρνηση. Στη συντριπτική πλειοψηφία παραμένουν μέχρι στιγμής οι νέοι υπαλλήλοι διευθυντές οι οποίοι υπήρχαν στην ιεραρχία, μέχρι να κατατεθεί ο νόμος της επιλογής προϊσταμένων και διευθυντών που θα κατατεθεί αυτή την εβδομάδα. Αλλά μπαίνουν μέσα και οι μετακλητοί υπάλληλοι, έτσι. Μπαίνουν και οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι οποίοι μέχρι τώρα, αυτή είναι μια τομή προς θετική κατεύθυνση, διότι οι μετακλητοί υπάλληλοι μέχρι τώρα ήταν στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού ο μισθός που θα παίρνουν. Δηλαδή υπήρχε ένα range, δηλαδή ένα διάστημα, το οποίο ήταν απόφαση του Υπουργού. Σήμερα μπαίνει στο μισθολόγιο, κατατάσσεται σε συγκεκριμένο μισθολογικό κλιμάκιο. Στο ανώτατο. Ναι, το ανώτατο, γιατί συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται με υψηλά τυπικά προσόντα. Και η κριτική που υπάρχει είναι ότι αυτοί μπαίνουν στο ανώτατο και παίρνουν και πολλά χρήματα, ακόμα και αν υπηρετήσουν μία εβδομάδα ή ένα μήνα, και κυρίως είναι πολιτικά στελέχη υπουργών του γραφείου του Πρωθυπουργού κλπ. Δηλαδή είναι αυτό που λέει η αντιπολίτευση κομματικό στρατός. Καλά, εντάξει, αυτά είναι λιγάκι λόγια για να έχουμε να λέμε, νομίζω. Οι μετακλητοί υπάλληλοι εντάσσονται πια οργανικά στο μισθολόγιο για όσο καιρό είναι, δεν παίρνουν όσα θέλει ο Υπουργός. Και μάλιστα οι συγκεκριμένοι αυτοί που βρίσκονται τώρα αυτή την εποχή ως μετακλητοί υπάλληλοι έχουν μειώσει το μισθό τους από αυτό που είχαν πριν από ένα μήνα, ενάμιση. Υπουργέ μου, είχαμε προγραμματίσει για να σας δώσουμε περισσότερο χρόνο, με χαρά να έρθετε εδώ. Ξέρετε ότι η εκπομπή είναι πολύ φιλόξενη, αλλά επειδή η δημοσιογραφία τρέχει, θα σας ζητήσω συγγνώμη και από τους καλεσμένους, γιατί καταφέραμε και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κατρούγκαλο, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία. Και για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής να μπορέσουμε να μας πει τα τελευταία νέα από εκεί, γιατί έχει και πολύ κρίσιμα ραντεβού με το θέμα των εκπροσώπων. Να σε ευχαριστήσουμε.